όταν ο άλλος υποκρίνεται τον φίλο και τον αδερφό, θα αμυνθούμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι για να τρώμε σφαλιάρε. Ο ταπεινό δεν είναι πράκτορας, πράκτορα. Άλλοτε θα υποχωρήσει, άλλο θα, θα στέκεσαι στα πόδια σου και θα βάζει τον άλλον στη θέση του. Πότε θα κάνει το ένα, πότε το άλλο, θα σε βοηθήσει και θα σε φωτίσει χάρη του Θεού όταν έχει ταπείνωση. Να ευχαριστήσω και τον καλό μας τον παπά για τα καλά του λόγια και τον σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η συγκέντρωση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Το θέμα μας είναι μια φράση του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου και αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο πλησίον. Δεν λέει ο Χριστός να αγαπήσουμε γενικά και αόριστα όλο τον κόσμο, να αγαπήσουμε τον πλησίον. Ε, ο πλησίον είναι η γύρω μας, η δική μας. Αυτοί με τους οποίους ζούμε, που τους βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι αγαπώ όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι μακριά. Δεν σε ενοχλεί σε τίποτα και όταν κάποιος είναι μακριά, εύκολα τον αγαπάς. Δεν σου στοιχίζει κάτι. Γι' αυτό η εντολή του Χριστού είναι αγαπήσεις τον πλησίον σου τον κοντινό σου, τον διπλανό σου. Οι άλλοι τι είναι για μας, οι πλησίον μας. Είναι φίλοι μας, είναι εχθροί μας, πώς θα τους αγαπήσουμε. Λέει ένας Γάλλος φιλόσοφος, πολύ γνωστός, έχει γράψει διάφορα και θεατρικά φιλόσοφος του υπαρξισμού. Έτσι λέγεται αυτό το φιλοσοφικό κίνημα. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άθεος φιλόσοφος, ο Σάρτρ, η κόλασή μου είναι η άλλη. Έχει δίκιο. Μια Κυριακή σε ένα χωριό στην Πελοπόννησο είχαν μνημόσυνο, είχαν κάνει κόλυβα, μοιράστηκαν μετά τη Θεία Λειτουργία τα κόλληβα και είχαν δηλητήριο. Πεθάνανε 15 άνθρωποι. Συλλάβανε τον δράστη. Ήτανε μια παράλυτη γυναίκα. Έγινε δίκη. Δυστυχώς τότε ίσχυε η θανατική ποινή και την καταδικάζουν εις θάνατον. Πριν θανατωθεί την εκλείσανε φυλακή. Ο παπάς που όλους τους βλέπει σαν παιδιά του πηγαίνει στη φυλακή να την εβοηθήσει να συνέλθει να καταλάβει τι έκανε και να μετανοήσει ούτε κουβέντα δεν ήθελε να ακούσει. Και ο παπάς την επισκέφτηκε και άλλη μέρα και άλλη μέρα σιγά σιγά εκείνη άρχισε να μαλακώνει αλλά ο παπάς προσπαθούσε να την πείσει να καταλάβει ότι έκανε λάθος και φωνάζει εκείνη. Λάθος έκανα. Δεν έπρεπε να δηλητηριάσω 15 άτομα. Έπρεπε να δηλητηριάσω όλο το χωριό. Γιατί ήμουν απαράλητη και δεν μου δίνε κανένα σημασία. Είχα ανάγκη και κανένα δεν ερχόταν να με δει. Έκλεγα και ήμουν αμόνιμο. Όλο το χωριό έπρεπε να δηλητηριάσω. Σε μετά από μέρε συνεφέρανε εδώ στην Αθήνα για την εκτέλεση. Ο καημένος ο παπάς ήρθε μαζί τη, προσπαθώντας να τη συνεφέρει. Και πραγματικά, συζήτησε μαζί τη, κατάλαβε η γυναίκα, άρχισε να κλαίει, την αισθάνουνε στον τοίχο και φωνάζει. Θεέ μου, με άκουγεται το επισκοπόρο. πήρ και σοριάστηκε νεκρή. Φαίνεται να έχει δίκιο ο άθεος άπιστος. Η κόλασή της ήταν η άλλη. Ο γέροντάς μου μου έλεγε «Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου». Ποιο έχει δίκιο. Σε μια πόλη, δεν θα πω πάλι το όνομα, έγινε το εξής. Κάποιος σκότωσε εν ψυχρό έναν άλλον και εξαφανίστηκε. Εκείνη την ώρα περνάει κάποιος άλλος, τον βλέπουν, βλέπουν και τον νεκρό και συλλαμβάνουν αυτόν που πέρασε. Τον πιάνουνε, τον πάνε στο δικαστήριο. Δεν μπορούσε να αποδείξει ότι δεν σκότωσε εκείνος. Τον δικάζουνε και τον καταδικάζουνε πολυετή φυλάκιση. Ο άνθρωπος το δέχτηκε γιατί ήταν απλοϊκός άνθρωπος, αλλά πολύ βαθύς και πολύ πιστός χριστιανός. Θεέ μου είπε, ας γίνει το θέλημά σου. Και ησύχασε η ψυχή του. Πέρασε πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή. Πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ο δολοφόνος καταλαβαίνει ότι πεθαίνει. Ήταν στα τελευταία του. Φωνάζει τον παπά να εξομολογηθεί. Ο παπά λέει, άδικα είναι στην φυλακή αυτός που είναι. Εγώ σκότωσα τον άνθρωπο. Του λέει ο παπάς, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να φανερώσω τίποτα, είναι εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι απόρριτη. Φώναξε η εισαγγελέα και αστυνομικό και πέστασε σε Πράγματι έτσι έγινε. Θα το κάνω παπά Το έκανε, το είπε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα και ξεψύχησε. Πέθανε. Το δικαστήριο στέλνει αμέσω σήμα, ελευθερώστε τον φυλακισμένο. Είχαν περάσει 20 χρόνια στη φυλακή. Και ποια ήταν η έκπληξη, ο φυλακισμένο δεν ήθελε να βγει. Εγώ εδώ βρήκα το Θεό. Εδώ βρήκα φίλου. Εδώ διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Εδώ συζητάμε για τα μυστήρια της πίστεώς μας. Είμαστε σε μια οικογένεια δεν ήθελε να βγει τελικά τον πείσανε να βγει αφού του υποσχεθήκανε ότι θα μπορεί να πηγαίνει φυλακή και να μένει όσο θέλει όταν βγήκε από τη φυλακή του λέγανε οι άλλοι να σκοτώσει τα παιδιά του δολοφόνου και εκείνος τα κάλεσε σε τραπέζι να χαρούν μαζί του ο Μητροπολίτης ο τότε τον χειροτόνησε κληρικό και σαν παπάς γύρναγε συνεχώς στην Ήπεθρο με το πετραχύλι και εξομολογούσε και στήριζε όλο τον κόσμο. Γι' αυτόν οι άλλοι δεν ήταν η κόλασή του, ήταν η χαρά του. Να σταίνε πάντα οι άλλοι, γιατί δεν σκεφτόμαστε το αντίθετο. <κοκοί> Είναι οι άλλοι η άλλη η κόλασή μας ή είμαστε εμείς η κόλαση για τους άλλους. Και άλλοι άρρωστοι υπάρχουν και άλλοι παράλληλοι υπάρχουν, δεν σκοτώνουν όμως τους γύρω τους, δεν δηλητηριάζουν τους άλλους, δεν μας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να είμαστε εμείς η κόλαση των άλλων. Γιατί μας φταίνε πάντα οι άλλοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αρχίσει ο παράδεισός μας από τώρα. Λέει ο Κύριος, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αύτι εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε, ομία αυτής αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσύν εντολές, όλος ο νόμος και η προφήτε κρέμανται. Θα αγαπήσεις τον Θεό σου και θα αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Αν κάνεις αυτά τα δυο, τηρείς όλο τον νόμο όλη την Αγία Γραφή. Εάν αγαπήσεις το Θεό και τον πλησίον. Και μάλιστα δεν δίνει προτεραιότητα στην τήρηση της πρώτης εντολής να αγαπήσεις το Θεό σου μόνο, αλλά και τον αγαπήσεις το πλησίον σου είναι εντολή όμοια με την προηγούμενη. Όχι κατώτερη. Γιατί. Γιατί η άλλη είναι η εικόνα του Θεού. Βλέποντας τον άλλον, βλέπουμε το Θεό μας δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον αδερφό σου. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, λέει ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό και μισή τον αδερφό του, ψεύστης έστιν, είναι ψεύτης, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Το να αγαπάμε τον αδερφό είναι θεμέλιο για να αγαπήσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να αγαπάμε το Θεό αδιαφορώντα για τους άλλους. Ο άλλος ο αδερφός μας είναι ο Θεός που δεν βλέπουμε. Μετά τη Σταύρωση, οι μαθητές είχαν σπροπήσει, τρομάξανε, φοβηθήκανε, εξαφανιστήκανε. Εκεί που περιμένανε ότι ο Χριστός θα γινόταν ο βασιλιάς του Ισραήλ και αυτοί θα παίρνανε θέσεις στην κυβέρνηση, Ξαφνικά ο αρχηγός σταυρώνεται, σκοτώνεται, τον θάβουνε και εκείνοι ήταν κρυφτεί. Δυο από τους μαθητές του Χριστού, όχι από το στενό κύκλο, φεύγανε από τα Ιεροσόλυμα και πηγαίνανε στο χωριό τους, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Αναστατωμένοι, στεναχωρημένοι και τους πλησίασε και ένας άλλος που τους είδε έτσι και τους λέει «Τι έχετε, μόνο εσύ μένεις, του λέει σε Ιεροσόλυμα, δεν έχεις μάθει τι έγινε» πώς σκοτώσανε τον Ιησού. Και του λέει εκείνο δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν έλεγε η Αγία Γραφή, η παλαιά διαθήκη έτσι. Του ανέλυε από την Αγία Γραφή ότι έπρεπε να, σταγρώσουν σταυρώσουν τον Χριστό. Και πραγματικά η καρδιά του πληροφορεί το και αναπαυτήκανε. Και όταν φτάσανε να στρίψουν και το χωριό του, εκείνο έφευγε και τον σταματήσαν. Έλα μαζί μα, μαζί μα η Πού, πού θα πα τώρα. Μένει μαζί του και όταν στο φα έκοψε το ψωμί, ανήτηκαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν ο Χριστός. Γιατί δεν τον γνώρισαν πιο πριν, τον εξέρανε. Μαζί του ζούσανε, από τους μαθητές του ήτανε. Γιατί δεν τον εγνώρισαν, προσέξτε το αυτό. Είχαν βγει μαθητές να ψαρέψουνε, ψαρεύανε. Κάποια στιγμή βλέπουνε κάποιον που τους φωνάζει, ρίχτε τα δίχτυα από την άλλη μεριά δεν ξέρανε τώρα εκείνη τη λίμνη, σαν τη ζέπη ξέρανε. Ψαράδες ήτανε, δεν ήταν άσχετοι, δεν είχαν πιάσει τίποτα. Κάνανε αυτό που τους είπε, δεν μπορούσανε να σηκώσουν τα δίχτυα. Έγινε η βάρκα και φωνάζει ο μαθητής «Ο Κύριος εστιν» και βγαίνουν έξω. Όταν βγήκαν έξω, είδανε ότι είχε ανάψει ποτιά, είχε κάνει κάρβουνα, πάνω έψινε ένα ψάρι, δίπλα ψωμί και τους λέει δώστε μου ένα από τα ψάρια που πιάσατε και ελάτε να πάρετε το πρωινό σας. Προσέξτε, τι λέει το Ευαγγελίο. Ουδής δε ετόλμα των μαθητών εξετάσε απ' τον σι της ή. Εσύ ποιος είσαι. Είναι δυνατόν ο Πέτρος και οι μαθητές που ζήσανε χρόνια μαζί του ξέρανε ότι ήταν ο Κύριος. Το έλεγε η καρδιά του. Αλλά το πρόσωπό του δεν το γνωρίζανε. Γιατί, όπω και άλλοι δυο που πηγαίνανε για Και δεν τολμούσαν να τον ερωτήσουν, εσύ ποιο είσαι. Ήξεραν ποιο ήταν και ξέρανε και από αυτά που επακολούθησαν και βεβαιωθήκανε γιατί το ρώταγε Σίμωνα η φιλής με τρία χρόνια ήταν μαζί του γιατί δεν τον γνωρίζανε μετά την Ανάσταση και εμφανιζότανε λέει η φράση εν ετέρα μορφή, με άλλο πρόσωπο. Γιατί? Στο κελί είμαστε αγιογράφοι που παραγγείλανε να κάνω μια εικόνα τον Χριστό όπως εμφανιζόταν μετά την Ανάσταση. Εν ετέρα μορφή, με διαφορετική μορφή. Τι κάναμε την εικόνα. Είναι μια γνωστή εικόνα. Γιατί δεν τον γνωρίζαμε. Διαβάζουμε στο περιστατικό που αναφέρει ο Χριστός για την τελική κρίση πηγαίνετε στο πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τη αγγέλης αυτού, γιατί ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε. Και του λένε οι αμαρτωλοί, κύριε πότε σε είδαμε γυμνό και δεν σε ντύσαμε, πεινασμένο και δεν σε ταΐσαμε, στη φυλακή και δεν ήρθαμε. Και τι λέει ο Χριστός, εφόσον δεν επιείσατε ενή τούτων των ελεχίστων, σε μένα δεν το κάνατε. Και όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει στους ευσεβείς, μπείτε στη χαρά του παραδείσου, την ετοιμασμένη προαιώνων παρά το πατρί, γιατί ήμουν αγυμνός και με δίσατε πεινασμένος και με στη φυλακή και με επισκεφτήκατε και λένε και αυτοί τα ίδια. Πότε σε είδαμε γυμνό και σε δίσαμε. Πότε σε είδαμε στη φυλακή και ήρθαμε. Πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε ταΐσαμε. Και είπε το ίδιο. Εφόσον πάντα τα Ενή, τούτον, τον ελαχίστον, εμεί επίσατε, σε μένα το κάνατε, για να μάθουμε ότι ο άλλος είναι ο Χριστός. Για να μάθουμε να βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε άλλου τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό μου έλεγε ο γέροντάς μου, είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Τι έλεγε ο Μεγας ο ώστις αμαρτήσει εις τον αδελφό του, εις Χριστόν αμάρτησε, ώστις κερδίσει τον αδερφό του, τον Χριστό εκέρδισε. Γι' αυτό έλεγε κάπου αλλού ο γεροντάς μου ο Εφραίμ της Αριζόνας, δεν συγχωρείς τον αδερφό σου, ξέχνα τον παράδεισο. Δεν σωζόμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στην πίστη μας. Αυτό είναι καθαρά βουδιστικό. Μου στείλανε ένα ωραίο με το ίντερνετ. Έχει γινόταν μια πλημμύρα και ο πάστορας μιλούσε, τρέξαν όλοι να σωθούν, η πλημμύρα μπήκε στην εκκλησία, βγήκε ο πάστορας έξω, του φωνάζανε, όχι λέει, ο Χριστός στον οποίο αφιέρωσα τη ζωή μου, εκείνος θα με σώσει. Τα νερά ανεβαίνανε σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο. Πηγαίνουν οι βάρκες, έλα μαζί μας. Όχι, ο Χριστός θα με σώσει. Τα νερά ανεβαίνανε, ανέβαινε και αυτός προς την κορφή του δέντρου. Ήρθανε για τρίτη φορά οι βάρκες. Έλα χριστιανέ μαζί μας. Όχι, στο Χριστό αφιέρωσα τη ζωή μου. Εκείνος θα με σώσει. Και σπάει το κλαδί και πνίγεται. Και εκεί που πνιγότανε φωνάζει «Πού είσαι Χριστέ μου» και λέει η φωνή του Χριστού όλα και όλα «Τρεις βάρκες έστειλα να σε σώσουν και δεν δε Ο άλλος είναι ο Χριστός που δεν βλέπουμε. Λέει κάπου πολύ ωραίο «Εν σώμα οι πολλοί, εσμένοι. όλοι μας, εμείς οι πολλοί, είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Κοιμήθηκε το 1631 στην Αγγλία ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, Τζον Ντόν. Μεγάλος φιλόσοφος, ποιητής, σπουδαίος, θεολόγος σπουδαίος, δοκίμε έγραφε ωραία, διάσημος. Τώρα στον αιώνα που πέρασε και τώρα ακόμα, τον θαυμάζαν όλοι από τον Μπρόνσκι και την Βιριτζίνια ε, Γούλπ μέχρι τον Βαν Μόρισον. Αν θυμάστε υπήρχε ένα συγκρότημα η Dores, που μου άρεσε και ο ιδρυτής του ο Βαν Μόρισον έβγαλε ένα τραγούδι σε μια συλλογή το 1983 Rave on John Don και αυτός ακόμα αναφερόταν σε αυτόν τον περίφημο ποιητή ο οποίος τι είπε πάρα πολλά. Ένα είναι πασίγνωστο γιατί έγινε και μυθιστόρημα, μετά γυρίστηκε και στο κινηματογράφο. Και είναι ένα από τα Όσκαρ που έχουμε πάρει εμεί σαν Έλληνε σε αυτό το έργο. Τι έλεγε ο Τζοντόν, Κανένα άνθρωπο, σα το λέω με δικά μου λόγια, δεν αποτελεί μισή. Όταν η θάλασσα, το νερό, παρασύρει ένα βόλο χώματο από το νησί, η Ευρώπη μικραίνει. ότι κάτω από τη θάλασσα το νησί είναι ενωμένο με την Ευρώπη. Εάν λιγοστέψει το νησί, η Ευρώπη μικραίνει. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με μικραίνει, γιατί ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό ποτέ μη ρωτάς για ποιον τυπά η καμπάνα. Τυπά για σένα. Όποιος και να έχει πεθάνει, ένα κομμάτι από σένα έχει πεθάνει. Και έγραψε ο Χιμενιγουέι το γνωστό μυθιστόρημα για ποιον χτυπάει η καμπάλα που έπεσε η κατίνα παξινού και πήρε το Όσκαρ δεύτερο γυναικείου ρόλου. Έν σώμα, η πολύ εσμένοι, ο ένα δικό μα Θεό, προσέξτε, δεν είναι σαν τον Θεό των άλλων μοναθεϊστικών θρησκειών, σαν τον Αλάχ, σαν τον Γιαχδέ. Όχι, ο δικό μα ένα Θεό είναι Αγία Τριάδα. Είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα καμιά σχέση με τα τριπρόσωπα των Ινδουιστών και των άλλων. Αυτοί είναι τρεις θεοί που μπορεί να είναι σε ένα σώμα, αλλά είναι τρεις διαφορετικοί θεοί. Ο δικός μας Θεός είναι ένας, αλλά είναι Αγία Τριάδα. Είναι μία ουσία, είναι τρία πρόσωπα που τα ενώνει η σχέση αγάπης που έχουν. Η επικοινωνία μεταξύ τους είναι μια κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος Αντώνιος, εάν κερδίσεις τον αδερφό σου, κέρδισες τον Χριστό. Είχαμε στην άκρη της μύτης του Αγίου Όρου τον παπαφρέμ τον Κατουνακιώτη. Μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος. Μια μέρα μας λέει, έρχεται ο γεροπροκόπης και χτυπάει. Έλα παπά, ώρα για φαΐ. Αλλά εγώ ήμουν σε τέτοια κατάσταση χάριτος, που σκέφτηκα, θα αφήσω τώρα την ουράνια τροφή για την υγιεινή τροφή, μόλις το σκέφτηκα, έφυγε η χάρη από μένα και έκανα μήνες να την ξανααποκτήσω. Γιατί δεν απάντησε στον αδερφό του. Όταν σου χτυπάει ο αδερφός σου, σταμάτα τα όλα. Και προσευχή να είναι. Την προσευχή θα την ξαναβρει. Τον αδερφό σου που σε έχει ανάγκη, όχι. Τον αδερφό σου που σε φωνάζει, όχι. Μη χάνετε ευκαιρίες. Πάντα την είναι πράττωμεν ώστε μη σκανδαλισθήνε το πλησίον. Λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, θα κάνετε τα πάντα να μη σκανδαλιστεί ο αδερφός σας, ο πλησίον. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, κλαίετε με τα κλαιόντων, με αυτούς που κλαίνε θα κλαίς. Χαίρετε με τα χερόντων, με αυτούς που χαίρονται θα χαίρεσαι. Τι είσαι ασθενή λέει και ούχα ασθενό, Ποιο είναι άρρωστο και δεν αρρωσταίνω και εγώ. Τέτοια αγάπη είχε για του άλλου. Και ακόμη περισσότερο ο Άγιο Μακάριο ο Αιγύπτιος ζούσε στην έρημο. Γυρνάει, είχε φύγει από το κελί του, γυρνάει και βλέπει κλέφτε να φορτώνουν τα πράγματά του σε καμίλε. Δεν έβαλε τι φωνέ. Τρέχει και του βοηθάει. Και που βάλεγε και αυτό τα πράγματά του και τα φορτώνανε. Όταν κατηγορούσαν τον Παπαγάθωνα, είσαι πόρνο. Είμαι. Είσαι αμαρτωλός. Είμαι. Τα δεχότανε. Γιατί να μας δείξουν ότι θα μισούμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό. Δεν σημαίνει το ότι επειδή αγαπάς τον αμαρτωλό εγκρίνει την αμαρτία του. Η αγάπη απευθύνεται σε πρόσωπα, όχι σε ιδέες και σε φιλοσοφίες. Ο άλλος είναι η εικόνα του Θεού. Προσέξτε τι λέει στην νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν μας αρέσει ο άλλος γιατί είναι στραβός, γιατί είναι ανάποδος. Τι λέει στην νεκρόσιμη ακολουθία. Εικόν η ημί τη σαρή του δόξη σου. Ή και στίγματα τα φέρω πτεσμάτωνα. Είμαι εικόνα σου Θεέ μου και ας είμαι χτυπημένος και ας είμαι μαχαιρωμένος και ας είμαι πληγωμένος και ας είμαι άσχημος. Είμαι εικόνα σου. Και ας κουβαλάω και ας έχω απάνω μου τα χτυπήματα της αμαρτίας. Εικόνα σου είμαι. Γι' αυτό ακριβώ, όταν κάποιο μα φερθεί άσχημα, μα μιλήσει άσχημα, δεν θα πούμε Α, τώρα έδειξε τον πραγματικό του εαυτό. Μέχρι τώρα μα παράστηνε τον καλό τώρα έδειξε τι είχε μέσα του. Όχι. Δεν το έδειξε τώρα. Τώρα ήταν μια στιγμή αδυναμία. Άνθρωπο είναι και αυτό. Ήταν μια στιγμή προσεξία. Μπορεί να ήταν σε μια στιγμή θλίψη, σε μια στιγμή πτώση. Όλη η ζωή του, δηλαδή προηγούμενη, την πετάμε στα σκουπίδια και λέμε τώρα φάνηκε ποιο είναι. Όχι, τώρα θα φανεί εσύ ποιο είσαι. Υπομένει τον αδερφό σου όπω σε υπέμεινε ο Χριστό. Συγχωρεί τον αδερφό σου όπω σε ο Χριστό. Τότε είσαι χριστιανό Πόλεμος γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε σε συνέχεια νικητές. ο φορά που θα πληγωθεί, θα πέσει, δεν θα πούμε ποτέ τώρα φάνηκε ποιος είναι. Τώρα είναι ευκαιρία να φανεί ποιοι είμαστε εμείς. Όπως θέλουμε να μας φέρονται οι άλλοι, έτσι θα φερόμαστε και εμείς τους άλλους. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Χριστού. Καθώς θέλετε είναι, ποιός είναι, ημεν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ο όχι όποιον με αγαπάει, τον αγαπάω και τους καλούς τους αγαπάω. Ποιους καλούς, ποιοι είναι καλοί. Γιατί είναι καλός ο άλλος, επειδή δεν σε ενοχλεί. Το θέμα είναι ότι θα δείξει εσύ πόσο καλός είσαι όταν σε ενοχλήσει. Τι θα πει είναι καλός ο άλλος. Εμείς είμαστε καλοί, πότε είμαστε καλοί. Έμενα σε μια σκήτη. Το κελί μου από τη θάλασσα, δεν έχουμε δρόμους, απέχει 325 σκαλιά. Μια μέρα είχαμε κατέβει από το καραβάκι και ανεβαίναμε τα σκαλιά. Μαζί μου ανέβαινε και ένας παλιός, χαριτωμένος παππούλης, πουτσός με το μπαστούνάκι του, τρακόσια τόσα σκαλιά. Βρέγερο τρίφωνα λέω, τι καλός που είναι αυτός ο τελωνιακός στη δάφνη. Και μου κάνει, Μμ, και η οχιά άμα δεν την πατήσεις καλή είναι. Πότε είμαστε καλοί, όταν δεν μας ενοχλεί κανένας θα Μα πατήσει κάποιο τον κάλο και τότε θα δείψουμε την καλοσύνη μα. Τότε θα φανεί πόσο καλοί είμαστε. Όταν ε, ήμουν νεαρό με ένα φιλαράκι μου, είχαμε πάει στο όρο, τρέχαμε από εδώ, από εκεί, σε προσκυνήματα, άσχετοι εντελώ και οι δύο. Φτάσαμε στα καρούλια, γκρεμί, βράχια, ούτε δρόμο, ούτε μονοπάτι, ούτε τίποτα. Σερνόμαστε με την πλάτη στα βράχια να κατέβουμε, να φτάσουμε κάποια ασκητήρια χωρί να σκεφτούμε ότι αν γλιστράγαμε δεν θα μας έβρισκε ποτέ κανείς. Δεν βρήκαμε κανέναν. Ή ήταν ώρα ησυχίας ή πήραν είδηση οι ασκητέ εκεί ότι δυο τρελά γυρνάνε πέρα δόθε και εξαφανιστήκανε. Και ήμασταν απογοητευμένοι εγώ και ο Σωτήρης. Ξεκινάμε να φύγουμε και κάποια στιγμή ακούω δίπλα μου «Πού πάτε καλά παιδιά» κόντεψα να πάθω συγκοπή. Ήταν γκρίζα τα βράχια. Ήταν γκρίζο το ζωστικό του. Ήταν γκρίζα τα γένια του. Παραλλαγή. Δεν ξεχώριζε από το βράχο καθόλου. Μισό μέτρο δίπλα μα ήταν και δεν τον είχαμε δει. Ε, να γέροντα, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον, να πάρουμε κάποιο παράδειγμα, γιατί έξω στον κόσμο όλα πάνε χάλια. Δεν βλέπουμε κάποιον να πούμε να να γίνουμε σαν αυτόν. Δεν βλέπετε κανέναν, λέει. Όχι, λέω εγώ. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζουμε κι εμεί να δούμε τι κοίταζε. Δεν ήταν τίποτα. Κοιτάζει αριστερά, κοιτάμε κι εμεί τίποτα. Κοιτάζει πάνω, κοιτάζει κάτω, χάο, γκρεμό, τίποτα. Δεν βλέπετε κανέναν γιατί εδώ εμεί λέει: Ποιον βλέπουμε, τον Χριστό θα βλέπετε. Αυτό θα είναι το παράδειγμά σα. Θα λέτε: Σαν τον Χριστό θα γίνω. Και ο Χριστό είναι αγάπη και ταπείνωση. Είναι η αγάπη που θυσιάζει από τον εαυτό τη για τον άλλον δεν θυσιάζει τον άλλον για τον εαυτό του, αυτός που έχει αγάπη. Γιατί υπάρχει η αγάπη του Χριστού, προσέξτε το, υπάρχει και η αγάπη του διαβόλου. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Ο διάβολος μόνο για αγάπη μιλάει. Μόνο για αγάπη. Ποτέ για αλήθεια. Τι θα πει αγάπη. Αγαπούσε και ο άλκαπόνε τα πρωτοπαλή καρά του και μετά βγαίνανε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και σκοτώνανε όλο τον κόσμο. Αγαπούσε και ο Χίτλερ την ερωμένη του, την Εύα Μπράουν και μετά έκανε το Σάλι Σουσέ και για ζωντανούς. Ποια αγάπη. Όταν η αγάπη δεν έχει ταπείνωση, δεν είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Είναι η αγάπη του διαβόλου. Προσέξτε το, γιατί πολλά πάθη μας μεταμφιέζονται σε αρετές και παρασταίνουμε ότι έχουμε αγάπη. Προσοχή πώς δείχνουμε την αγάπη μας. Αγάπη χωρίς ταπείνωση είναι η αγάπη του διαβόλου. Φιλοξενούσε ένα γεροντάκι. Είχε έρθει από κάποιο χωριό εκεί της Βορείου Ελλάδος και μου λέει, μια μέρα έρχεται ο γιο μου και μου λέει, πατέρα, ο Τάδε έχει μεγάλη ανάγκη να του δώσω αυτά τα χρήματα. Μπορώ. Και του λέει ο γεροπέτρος, όχι, δεν θα του τα δώσεις. Θα πας στον παπά τη ενορία σου και θα το δώσεις στον παπά. Και θα του πεις του παπά, Βλέπεις αυτό, ναι. Έχει ανάγκη. Κάνε αγάπη και δώσ' του τα, μην πεις ότι στα δώσα εγώ. Γιατί. Γιατί εκτός από το ότι κάποια στιγμή μπορεί να παρασυρθείς εσύ και να πεις βόηθησα τον τάδε, έχει ανάγκη, βοηθήστε τον και εσείς και εσύ να το πεις από ενδιαφέρον για να τον βοηθήσει, αλλά δεν τον προσβάλλεις έτσι. Δεν τον πληγώνεις. Και όχι μόνο αυτό, και αυτό να μην κάνεις. Όταν ξέρει ο φτωχό ότι του έδωσε εσύ τα λεπτά, Όποτε σε βλέπει θα ντρέπεται. Όποτε σε βλέπει θα νιώθει υποχρεωμένος. Όποτε σε βλέπει θα νιώθει ότι εσύ είσαι παραπάνω και αυτός παρακάτω και του έκανε σε λιμοσύνη. Δεν θα του τα το δώσεις. Θα τα δώσεις στον παπά και ο παπάς θα τα δώσει. Βλέπετε ένας λιγογράμματος άνθρωπος του χωριού όταν έχει νου Χριστού. Πόσο σωστά σκέφτεται όταν δίνεις χωρίς να αγαπάς προσβάλλεις τον άλλον. Και αν οι άλλοι είναι επικίνδυνη και αν οι άλλοι είναι εχθροί μας, γιατί πραγματικά έχουμε και εχθρούς. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Μιλάει για κινδύνους εν σε ψεύτικους αδελφούς. Κινδύνεψε ο Απόστολος από ψεύτικους αδελφούς. Δεν λέει πάρει μία, θέ μου φύλαξέ με από τους φίλους μου. Από τους εχθρούς μου μπορώ και φυλάκομαι γιατί βλέπω ποιοι είναι. Και παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάξει από τους φίλους μας. Προσέξτε, τι θα κάνουμε τότε, όταν ο άλλος υποκρίνεται τον φίλο και τον αδερφό, θα αμυνθούμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι για να τρώμε σφαλιάρε. Ο ταπεινό δεν είναι καρπαζό υπράκτορα. Άλλοτε θα υποχωρήσει, άλλο θα στέκεσαι στα πόδια σου και θα βάζει τον άλλον στη θέση του. Πότε θα κάνει το ένα, πότε το άλλο, θα σε βοηθήσει και θα σε φωτίσει χάρη του Θεού όταν έχει ταπείνωση. Μου έκανε εντύπωση. Είχα δει ένα έργο να το δείτε. Είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ μεγάλο δεν είναι καθόλου απλό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα πάθη του Χριστού, του Μέλ Γκίψον. Ο διάβολος κάνει πολλά για να εμποδίσει τον κόσμο να δει αυτό το έργο, λέγοντας ότι δείχνει πολύ αίμα. Κολοκύθια στο Πάτερο. Έχουμε δει τόσα πολλά που είναι υποκρισία να λέμε δεν θα δω αυτό το έργο γιατί δείχνει τον Χριστό που τον μαστιγώνουνε. Τι μου έκανε εντύπωση μέσα σε πάρα πολλά σε αυτό το σοφό θεολογικό έργο. Έχουν χτυπήσει τον Χριστό τον έχουν κάνει ένα αιμάτωμα από πάνω μέχρι κάτω. Τον έχουν δέσει, το έχουν δέσει τα χέρια, το έχουν φορέσει τον κάθινο στεφάνι, κολυμπάει στο αίμα. Και πάει ένα στρατιώτη και το αστράφτει ένα χαστούκι. Παπ, τι έχει πει ο Χριστό. Όταν σε χτυπήσουν από το ένα μάγουλο, γύρνε και το άλλο. Το έκανε. Δεν το έκανε. Δεν γύρισε το άλλο μάγουλο. Αλλά γυρνάνε και λέει στο στρατιώτη, εάν είπα κάτι άσχημο, μαρτύρεσαι περί αυτού. Για πε μα, Διαφορετικά, γιατί χτυπά, τα έχασε ο στρατιώτη. Τα χάσαμε και εμεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Χρυσό να τηρήσει ο ίδιο αυτά που ζητάει να κάνουμε εμεί. Αστείευόμαστε τώρα. Το Σταυρό δέχτηκε. Το Χαστούκι θα τον πόναγε. Τα καρφιά του Σταυρού δέχτηκε. Το Χαστούκι δεν θα μπορούσε να υπομείνει. Γιατί δεν το γύρισε λοιπόν το Μάγουλο, για να μα δείξει ακριβώ αυτό. Προσέξτε το. Άλλοτε θα γυρνάμε το Μάγουλο, άλλοτε θα βάζουμε το. Τον άλλον στη θέση του. Γιατί αν υποχωρήσει, υποχωρήσει, υποχωρήσει συνέχεια, όχι μόνο θα σου ανέβει ο άλλο στο σβέρκο, αλλά θα γίνει και εσύ η αιτία που αμαρτάνει ο άλλο. Γι' αυτό ακριβώ και όταν ο Άγιο Νικτάριο εξορίστηκε από τον ίδιο τον Γέροντά του και από την ε, σύνοδο στην Αλεξάνδρεια ο Καημένο στην Ελλάδα, ξέρετε τι έκανε. Διαμαρτυρήθηκε. Δεν είπε, Καλά μου κάνατε. Και ζήτησε να του καταβληθούν οι μισθοί που είχε δουλέψει μέχρι τότε. Το ακούσατε καλά. Γιατί φιλάριγρο ήτανε. Τον απασχολούσαν τα λεφτά, αστευόμαστε. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ στη Ριζάριο καθαρίζεται από χορτήρια όταν δεν τον βλέπαν οι άλλοι. Και πέθανε πάνφτωχο. Γιατί το έκανε, για να μα διδάξει ακριβώ αυτό. Ότι δεν θα πρέπει να υποχωρούμε πάντα. Από αγάπη θα στεκόμαστε στα πόδια μα και θα βάζουμε τον άλλον στη θέση του. Προσέξτε το αυτό. Ο Άγιο Μακάριο βόηθαγε του κλέφτε να τον εκλέψουν γιατί δεν είχε παιδιά, δεν είχε γυναίκα. Ναι, μεν θα τα θαυμάζουμε αυτά, είναι αξιοθαύμαστα, αλλά όχι αξιομήμητα. Το παράδειγμα θα παίρνουμε. Εσύ που έχει γυναίκα και παιδιά, δεν θα βοηθήσει τον κλέφτη. Θα τον κάνει τόπι στο ξύλο. Τόσο απλό. Έλεγε ο Άγιο Αγάθων, Ναι, είμαι πόρνο και το δεχότανε, ενώ δεν ήταν, ήταν άγιο. Αλλήμον όμω, εάν κάνει το ίδιο, ο οικογενειάρχης, ο ιερέας, ο δικαστικός. Όχι. Αυτοί θα σταθούν στα πόδια τους και θα βάλουν τον άλλον στη θέση του. Τότε ο πραής έστω ε, μαχητής, το λέει πάλι ο Λόγος του Θεού και αυτό. Αυτός που είναι πραής θα πολεμήσει. Άλλοτε θα υποχωρούμε και άλλοτε όχι. Άλλο ταπεινός, άλλο δειλός. Πώς θα αποκτήσουμε λοιπόν αυτήν την αγάπη του Χριστού. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού. «Άνευ εμού», λέει ο Χριστός, «ου δίναστε ποιν ουδέν». Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «όλα τα μπορώ». Πώς θα μπορείς εσύ όλα. «Εν το εν με Χριστό». Όταν με βοηθάει ο Χριστός. Πού θα βρούμε τον Χριστό. Στα μυστήρια της εκκλησίας. Θα βαφτιστούμε στην εκκλησία. Θα παντρευτούμε στην εκκλησία θα εξομολογηθούμε στο πετραχίλι του παπά. Εκεί θα βρούμε το Χριστό. Τηρώντας τις εντολές του, εν τες εντολές τον το Χριστός. Και όταν ίδρυε το μυστήριο της ιεροσύνης, είπε, λάβετε πνεύμα Άγιονα, αν την οναφείτε τα σαμαρτία σα αφήνται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Προσέξτε τι λέει, εγώ Χριστός δεν συγχωράω κανέναν. Μας αρέσει δεν μας αρέσει. Έτσι είπε. Δεν θα συγχωρήσω κανέναν, είπε. Γιατί, γιατί ίδρυσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εάν εσείς οι παπάδες του συγχωρήσετε, θα το συγχωρήσω και εγώ. Εάν εσείς στην εξομολόγηση δεν το συγχωρήσετε, δεν θα το συγχωρήσω ούτε εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια θρησκεία όπως μας αρέσει. Μέσα από τα μυστήρια θα βρούμε τον Χριστό. Λάβετε, φάγετε τούτο το αίμα μου, τούτο εσύ το σώμα μου, θα εξομολογούμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά. Μια φορά το μήνα το λιγότερο. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη, λε όλη σου την ιστορία τη ζωή στον παπά. Από εκεί και μετά σε ξέρει και το ξέρει. Από εκεί και μετά δέκα λεφτά θα τον απασχολήσει. Μονάχα δέκα λεφτά, όχι παραπάνω. Είμαι περήφανο. με μην ταπεινώθηκε σε ένα μήνα. Θυμώνω. Όλοι οι περήφανοι θυμώνουν. Δεν μαζεύεται το μυαλό μου στην προσευχή. Ποιανού μαζεύεται, ό,τι και να πει μέσα θάση διαβάζει συγχωρητική ευχή, σβήνουν όλα γιατί είναι μυστήριο η εξομολόγηση και μετά όταν βγάλει το πετραχύλι και το βάλει στην άκρη, καθίστε και συζητήστε πέντε ώρες. Άλλο η πνευματική καθοδήγηση, άλλο οι συμβουλές και άλλο το μυστήριο της εξομολογήσεως. Στην εξομολόγηση θα είστε σύντομοι. Έκανε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Λυπάμαι να σου διαβάσει συγχωρητική ευχή. Και ξέρετε τι θα συμβεί. Ο Θεό λέει υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής δε δίδωση χάρη. Στους υπερήφανους ο Θεός είναι αντίπαλο. Αν έχεις αντίπαλο το Θεό ποιος θα σε σώσει. Ταπεινής δίδωση χάρη. Στους ταπεινούς δίνει τη χάρη του. Πού ταπεινώνεσαι. Στην εξομολόγηση. Πουθενά άλλου. Μα αρέσει δεν μα αρέσει. Και α είναι ο παπά κατώτερο από σένα. Δεν θα σου πει τι μεγάλε σκοφίε, εσύ μπορεί να ξέρει πιο πολλά από τον παπά. Αλλά όταν ο γρώματο παπά φορέσει το πετραχίλι και βαφτίσει ένα παιδί, θα είναι βαφτισμένο όταν ο γράμμα το πα φορώντα ο πετραχίλιο σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, θα είσαι συγχωρημένο. Μπορεί εσύ από εκεί και μετά να θυμάσαι τι αμαρτίε, αλλά αυτέ δεν υπάρχουν. Μπορεί εσύ να τα θυμάσαι και καλά θα κάνει για να ταπεινώνεσαι, αλλά είναι εικόνε που δεν έχουν ύπαρξει. Πώ αλλιώ θα γνωρίσουμε τον Χριστό, διαβάζοντα την καινή διαθήκη. Στο λόγο του Θεού. Τι ξέρουμε για την πίστη μα. Για σκεφτείτε, τι ξέρουμε ότι μας έχει δείξει ο κινηματογράφος. Αυτό το εξάρω του Τσέφι που δείχνει κάθε μεγάλη εβδομάδα, μια μήνυ σειρά, μια ώρα τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Παρασκευή τελειώνει. Να είναι καλό ο κινηματογράφο. Καλό είναι. Δέστε το, δεν είναι το Αριστούργημα. Το Αριστούργημα είναι τα το πάθη του Χριστού του Μέλ Γκίψον και το καταματθέο Ευαγγέλιο του Παζολίνη. Τα το μόνα έργα που αξίζουν με τη ζωή του Χριστού. Από εκεί ξέρουμε τον Χριστό. Τι άλλο ξέρετε. Περνάω έξω από βιβλιοπολία και βλέπω κάτι βιβλία σαν τσιμεντόλιθους, σαν πυρότουβλα. 400-800 σελίδε. Λέω είναι στα καλά του. Έχουν χρόνο και διαβάζουν αυτά τα τούβλα και δεν έχουν χρόνο για την καινή διαθήκη που είναι τόσο σιδά. Να την πάρετε στο μονοτονικό. Τόσο σιδά, στη γλώσσα που μιλάμε τώρα. Μονοτονικό. Και διαβάστε τη σαν ιστορία. Όχι ένα κεφάλαιο κάθε μέρα. Γιατί ένα κεφάλαιο κάθε μέρα, μα διαβάσει δύο, θα σου πέσουν τα νεφρά. Έχουμε χρόνο για χίλια δυο και δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Έμπτες Εν εντολές έχει έκρυπτο Χριστός και δεν ξέρουμε ποιε είναι οι εντολές. Έτσι θα μάθουμε το Χριστό και θα μάθουμε και την αγάπη του Χριστού. Αν δεν έχουμε χρόνο για διάβασμα, στην Εκκλησία μην λείπετε από τις ακολουθίες. Όχι μόνο στη λειτουργία και στον όρθρο. Όχι μόνο στον όρθρο και στον εσπερινό το απόγευμα και στην παράκληση. Γιατί, Γιατί αυτές οι ακολουθίες κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι φράσεις της Αγίας Γραφής. Είναι κομμάτια του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό είπε κάποιος Άγιος και αν ακόμα χάσουμε τα Ευαγγέλια μπορούμε να τα ξαναγράψουμε από την Εκκλησία. Τόσο ωφελείται κανείς από τις ακολουθίες. Να ακούμε βίου Αγίων, να ακούμε ομιλίες όπως τώρα. Γιατί να έχουμε χρόνο για χίλια δυο άλλα και όχι για αυτά που θα μας σώσουνε θα μιμουθούμε, είπαμε, τον Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός, πήγαινε στο ναό. Ο Χριστός πήγαινε, εμείς δεν θα πάμε. Αυτή η απλή κίνηση. Μου στείλανε με το ίντερνετ ένα περιστατικό. Πήγαινε, λέει, ένας κουφός στην εκκλησία και πήγαινε και πίσω από το ψαλτήρι. Μια Κυριακή, δύο Κυριακέ, τρει, πέντε, δέκα. Τελικά κάποιο τσαντίστηκε, του γράφει σε ένα χαρτί. Τι έρχεσαι κάθε Κυριακή, αφού δεν ακού τίποτα. Παίρνει το χαρτί ο κουφό και του γράφει. Και διαβάζει ο άλλο. Για να δει ο διάβολο με ποιανού το μέρο είναι. Με τη ζωή μα θα δείξουμε αν είμαστε χριστιανοί ή όχι. Όχι με μια πίστη που τον έχουμε στο μυαλό και είναι ένα κοπανιστό. Πίστη έχει και ο διάβολο, αλλά δεν θα σωθεί. Γιατί δεν δείχνει την πίστη του στην πράξη. Η πράξη θα μα σώσει, η ζωή θα μα σώσει. Θα πηγαίνετε στα μοναστήρια. Προσέξτε το αυτό. Θα συζητάτε και με καλόγερου, γιατί επειδή τα έχουμε παρανηθεί όλα και έχουμε Μπει σε κάτι σύνορα, ζούμε και ακραίε καταστάσει και γνωρίζουμε πάρα πολλά. Θα ωφεληθείτε άμα συζητάτε με μοναχού, αλλά στην ενορία σα θα ζήσετε, στην ενορία σα θα βαφτιστείτε, στην ενορία σα θα παντρευτείτε. Μην απομακρύνεστε από τι ενορίε σα. Μην περιμένετε πνευματικού αγιορίτε που έχει γίνει τη μόδα. Το πετρελίδι είναι παντού το ίδιο. Στις ενορίες σας, βοηθήστε τους παπάδες σας, βοηθήστε τους δεσποτάδες σας. Δεν είναι ο Σούπερμαν, άνθρωποι είναι. Δεν βοηθάμε μόνο οικονομικά, βοηθάμε και με τη συμπαράσταση. Παπά εδώ είμαι, ό,τι χρειαστεί τηλεφώνησέ μου. Ο καθένας θα σωθεί εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός. Όλοι μαζί και ο ένας δίπλα στον άλλον. Στην ενορία, στην οικογένεια, στην κοινωνία δεν υπάρχει μέρος χωρίς πειρασμό. Ένα μοναχό έφευγε, λέει, από τα Γιονόρο, ή δεν άντεχε άλλο, φόραγε τα παπούτσια του, έδαινε τα κορδόνια. Κιρινάει και βλέπει δίπλα του έναν άλλον που δεν έχει κοίνα στα κορδόνια. Τάχασε, του λέει: Ποιο είσαι εσύ, Και του λέει ο άλλο: Είμαι αυτό που σε διώχνει. Όπου και να πα, θα έρθω μαζί σου. Προσέξτε, έναν προφήτη τον είχαν πετάξει μέσα σε ένα βόθρο και λέει η Αγία Γραφή: Ευαρέστησε τον Θεό τον Ιώβ τον είχαν πετάξει πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έμεινε ευχαριστημένος ο Θεός από τον Ιώβ. Ευαρέστησε το Θεό. Ο Λότ ήταν μέσα στα σόδομα και τα γόμορα και έγινε ο Άγιος Λότ. Προσέξτε, γι' αυτό λένε οι πατέρες ουχ ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Δεν θα σε σώσει ο τόπος που ζεις, θα σε σώσει ο τρόπος που ζεις. Ο καθένας θα γιάσει εκεί που είναι. Όχι να ενερευόμαστε ότι αν ήμασταν κάπου αλλού θα ήμασταν καλύτεροι. Τα ίδια του που εδώ θα είμαστε παντού. Θα σωθείτε εκεί που είσαστε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα ο Καβάπη. Λέει ο ποιητή, είπε, θα φύγω. Θα πάρω άλλη εδώ. Θα πάω σε άλλε θάλασσε. Μια άλλη πόλη θα βρεθεί. Καλύτερη από αυτή. Και αφού ονειρεύεται ο δηλό και αυτό που δεν θέλει να αγωνιστεί, τον αφήνει ο ποιητή και στο τέλο του λέει: Δεν έχει πλοίο για σέ, δεν έχει άλλε θάλασσε. Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξε εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σε όλη τη γη τη θάλασσα. Θα σωθούμε εκεί που είμαστε. Όχι να νοηρεύεται ο παντρεμένο, δεν γινόμουν μοναχό, να ησυχάσω επειδή φωνάζουν τα παιδιά. Το ίδιο κάνει ο διάλογο και στο μοναχό. Που στερείται το σεξ, δεν παντρευόμουν να ησυχάσω. Για να βγάλω ο διάλογο στον καθέναν, από εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος, καθώς καγώ Χριστού. Γιατί, γιατί ήξερε πως ο Αδάμ ήταν στον παράδεισο και μπήκε κατά διαόλου. Θα μιμηθείτε τους Αγίους, επειδή εκείνοι μιμήθηκαν τον Χριστό. Έτσι αγιάζουν οι άνθρωποι. Έχουμε για παράδειγμα έναν ένα αγράμματο, ο ένα, λιγογράμματο, το γολοκοτρόνι. Τα απομνημονεύματά του τα έχει γράψει άλλο. Ξέρουμε το περιστατικό. Έκρυψε τον δολοφόνο του αδερφού του και δεν τον παρέδωσε στην αστυνομία. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνει μνημόσυνο, πονάζει το δολοφόνο του αδερφού του στο τραπέζι και του λέει: Μάνα του, τι κάνει, παιδί μου, είσαι καλά. Όχι, μα λέει. Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αδερφό μου. Ένα πατέρα καθάριζε τον κήπο του είχε πολύ χώμα ο κήπο του. Ναι, δεν ήταν καλό χώμα, αλλά ήταν πάρα πολύ περιψωμένο και ήθελε να το χαμηλώσει. Έβαζε το χώμα με το φτιάρι σε ένα καρότσι, το έβγαζε έξω από το κελί, είδε τον κήπο του διπλανού και το άδειαζε στον κήπο του διπλανού. Ναι, έχει καλό χώμα ο διπλανό, γιατί είχε χαλίκια ο κήπο του άλλου. Άδειασε 5-6 καρότσια. Και το έκανε όλο χαρά και με χαρά. Άρχισε να βρέχει, σταμάτησε να κουβαλάει χώμα. Βγαίνει ο γείτονα βλέπει ότι ο γείτονα του, ο μοναχό του, είχε ρίξει χώμα στον κήπο, έβαλε τι φωνέ. Τι πέρασε στον κήπο μου, Για σκουπιδοτενεκέ τενεκέ, και ήρθε εδώ και μου πετά τα σκουπίδια σου. Δεν είχε δει ότι είναι καλό χώμα. Να το μαζέψει πάλι πίσω, να το πάρει πάλι πίσω. Και άρχισε ο καημένο ο πατέρα να ξαναμαζεύει το χώμα πίσω, που τώρα πια ήταν λάσπη και ήταν 20 φορέ βαρύτερο από όταν το άδειαζε. Και λέει ένας υποτακτικός του Γέροντα, «Γέροντα, να κάνουμε προσευχή και νηστεία να κάνουμε για τον αδερφό μας, να τον εφωτίσει ο Θεός να καταλάβει ότι έχει άδικο. Και ακούω το γέροντα να λέει νηστεία να κάνει αυτός χοντρός, να χάσει κανένα κιλό που θα κάνω εγώ νηστεία για αυτόν. Ναι. Και διαπιστώνω ότι σε ένα από τα αρχαιότερα συγγράμματα της πίστης μας, στην διδαχή των 12 Αποστόλων, δίνεται αυτή η εντολή να νηστεύουμε για τον πλησίον μας, για τον αδερφό μας. Το έχει ακούσει αυτό ο δόκιμο. Όχι βέβαια. Ήξερε ο Κολοκοτρόνη τι σημαντικό ήταν αυτό που έκανε. Δεν το ήξερε. Γιατί τα κάνανε, Γιατί ζούσαν μέσα στην Εκκλησία. Μην απομακρύνεστε από την ενορία σα. Πηγαίνετε προ κινήματα, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην φεύγετε από τι ενορίε σα. Για να μην βλέπουμε του άλλου όπω μα του παρουσιάζει ο διάβολο. Είπε κάποιο, Σοπός είναι όποιο κοιτάζει ένα σπόρο, ένα αυγό και ένα κακομαθημένο παιδί. Και βλέπει ένα δέντρο, έναν αετό και έναν Άγιο. Αυτά που έχουν κληθεί από το Θεό να γίνουνε. Βλέπει ο χριστιανός με τα μάτια της αγάπης την οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι ξέρουμε με μοναδικό τρόπο και ανεπανάληπτο στο γνωστό ύμνο της αγάπης στην πρώτη προς Κορινθίους Αποστολή. Εάν έχω την πίστη να μετακινήσω βουνά και δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Εάν δώσω το σώμα μου να καεί, αλλά δεν αγαπάω, δεν είμαι τίποτα. Εάν, 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 εάν λείψει η αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτα, λέει. Και μαθαίνουμε μια τρομερή ιστορία από τα συναξάρια. Δυο φίλοι τσακωθήκαν, ο ένας ήταν παπά. ο άλλος απλός κοσμικός. Ο παπάς έγινε πύρ και μανία, δεν ήθελε ούτε να τον δει. Και ο Κοσμικό έφυγε θυμωμένο. Μετάνιο ο Κοσμικό. Πάει, βάζει η μετάνιο. Παπά μου συγχώρεσε με. Φύγε να μη σε δω. Παπά μου συγχώρεσε με. Φύ, σου είπα, φύγε να μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ο καημένο ο Κοσμικό δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό. Ήταν τόσο φίλο. Πήγαινε ο παπά τον έδιωχνε Κακήν κακό. Τα χρόνια των διωγμών. Συλλαμβάνουν τον παπά. Θυσιάζει τα είδωλα. Όχι. Θα σε σκοτώσουμε. Σκοτώστε με να φωνάζει ο κοσμικό. Παπά μου, συγχώρεσέ με, παπά μου, συγχώρεσέ με. Φύγε να μην σε βλέπω, να του λέω παπά. Και βλέποντα ο Θεό την σκληροκαρδία του παπά, πήρε τη χάρη του από τον παπά. Την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να τον αποκεφαλίσουνε Και λέει: Γιατί θέλετε να με σκοτώσετε, Γιατί δεν θυσιάζει τα είδωλα. Να θυσιάσω. Να φωνάζει ο κοσμικό. Όχι, παπά μου, μην το κάνει αυτό. Και αρπάζουν τον κοσμικό. Εσύ τι θέλει. Εσύ ποιο είσαι. Θυσίασε στα είδωλα και εσύ. Δεν θυσίασε και αποκεφαλίσανε τον Άγιο Νικηφόρο και έμεινε χαμένο ο παπά Σαπρίκιος, Ο Θεό να τον λυπηθεί. Να λοιπόν, που όταν δεν έχουμε αγάπη, πάνε όλα χαμένα. Γι' αυτό λέει μια ιστορία που έγινε στη Ρωσία, τότε που είχε ξεσπάσει ο κομμουνισμός και πότε νικούσαν οι μεν, πότε οι δε πότε εδάφη που τα είχαν οι κόκκινοι τα παίρνανε οι άλλοι του Σάρου, πότε εδάφη που είχαν οι λευκοί τους λέγανε τα παίρνανε οι κόκκινοι και σε αυτά τα χρόνια σε μια μικρή πόλη που ήταν η συγκατοχή των αυτοκρατορικών στρατευμάτων μια γυναίκα έπεσε στα χέρια του ερυθρού στρατού. Μια γυναίκα με δύο παιδιά, τεσσάρων και πέντε χρονών αντιμετωπίζε μεγάλο κίνδυνο γιατί ο άντρα τη ανήκε στο αντίθετο στρατόπεδο. Τόσκασε, κρύφτηκε με τα δυο παιδιά σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κατορθώσει να δραπτεύσει, να το σκάσει. Ένα βράδυ, μια άλλη γυναίκα, Ναταλία, στην ίδια περίπου ηλικία με την νεαρή μητέρα, κάπου 20 χρονών, χτυπάει την πόρτα και την ρωτάει: Είσαι η τάδε, ναι, λέει εκείνη. Φύγε γιατί σε ανακαλύψανε και θα έρθουνε και θα πάρουνε και εσένα και τα παιδιά σου. Φύγε αμέσω. Η μητέρα κοίταξε τα παιδιά της και είπε «Όχι, μπορώ να φύγω. Η Νεταλία που μέχρι τότε δεν ήταν παρά μια άγνωστη εκείνη τη στιγμή έγινε ο πλησίον του Ευαγγελίου. Γύρισε στη μητέρα και της είπε μπορείς θα μείνω εγώ εδώ και θα πω το όνομά σου όταν έρθουν να σε συλλάβουν. Ναι αλλά θα σε του λέει η μάνα. Και απαντάει η Ναταλία, ναι, αλλά εγώ δεν έχω παιδιά. Και έμεινε. Και η μητέρα με τα παιδιά φύγανε. Μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε ύστερα. Μπορούμε να δούμε τη νύχτα εκείνη να έρχεται μέσα στο σκοτάδι και στο κρύο και στην υγρασία. Μπορούμε να δούμε και μια γυναίκα να περιμένει το θάνατό τη να θυμηθούμε τον κήπο στη Γαυσιμανή. Να φανταστούμε την Αταλία να ζητάει όπως ο Χριστός παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο να μην την συναντήσει ο θάνατος και να την συναντά όπως και τον Χριστό η σκοπή του Θεού. Μπορούμε να φανταστούμε να γυρίζει με τη σκέψη της σε εκείνους που ίσως μπορούσαν να την βοηθήσουν και να την στηρίξουν. Αλλά ήταν μακριά και αυτή ήταν εκεί μόνη της. Οι μαθητές του Χριστού κοιμήθηκαν. Και η Ναταλή δεν μπορούσε να στραφεί σε κανέναν χωρίς να προδώσει. Μπορούμε ακόμα να φανταστούμε ότι πολλέ φορέ θα προσευχήθηκε τουλάχιστον η θυσία τη να μην πάει χαμένη. Η Ναταλία πολλέ φορέ πιθανόν να διερωτήθηκε τι θα συνέβαινε άραγε σε εκείνη τη μάνα με τα παιδιά όταν πέθαινε η ίδια. Και δεν υπήρχε απάντηση σε αυτό εκτό από το λόγο του Χριστού. Μίζωνα ταύτη αγάπη που δεις έχει. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή δεν έχει κανένας. Είναι τη την ψυχή αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Όσο όπως το να θυσιαστεί να πεθάνει κάποιος για τους φίλους του. Πιθανό πολλές φορές να σκέφτηκε ότι θα μπορούσε σε ένα λεπτό να είναι ασφαλισμένη. Δεν είχε παρά να ανοίξει την πόρτα. Και από τη στιγμή που θα βρισκόταν στο δρόμο δεν θα ήταν πια η άλλη γυναίκα. Θα ήταν πάλι ο εαυτό της θα ήταν αρκετό να αρνηθεί την ψεύτικη αυτή την μοιρασμένη ταυτότητα. Αλλά η Ναταλία προτίμησε να πεθάνει, να του φεκιστεί. Η μητέρα και τα παιδιά σωθήκανε. Λέει ο Απόστολος για να τελειώνουμε, αυτά τα τρία μένουν πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μίζον τούτον η αγάπη. Μεγαλύτερο και από την πίστη και από την ελπίδα η αγάπη. Γιατί ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει η αγάπη. Γιατί τα άλλα θα πάψουν να υπάρχουν, η πίστη και η ελπίδα. Ναι, θα πάψουμε. Όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούμε μπροστά στο Θεό, τότε τι θα πιστεύουμε. Δεν θα πιστεύουμε, θα ξέρουμε, τον ευλέπουμε. Έφυγε η πίστη. Ήρθε στη θέση τη η γνώση. Τι θα ελπίζουμε. Τώρα ελπίζουμε να σωθούμε. Ελπίζουμε να συναντήσουμε τον Θεό. Όταν τώρα συναντήσουμε, η ελπίδα δεν έχει νόημα. Πέτυχε σε αυτό που έλπιζε. Φεύγει η ελπίδα. Αλλά η αγάπη θα παραμείνει. Γι' αυτό λέει τώρα βλέπουμε διαισόπτρου ενενήγματι. Τότε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα τα βλέπουμε λίγο θαμπά, σαν ενίγματα. Τότε θα βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό. Τι να ελπίσουμε και τι να πιστέψουμε τότε. Η αγάπη θα υπάρχει. Προσέξτε, υπήρχαν πολλοί τρόποι να σκοτώσουν τον Χριστό υπήρχαν πολλοί τρόποι εκτέλεσης. Γιατί ο Χριστός δέχτηκε την Σταύρωση. Για να μείνουν τα χέρια του καρφωμένα από τα καρπιά για πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά. Αυτή την αγάπη εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Να είμαστε κι εμείς αυτή η ανοιχτή καρφωμένη αγκαλιά στους αιώνες των αιώνων, ώσπου να συναντήσουμε τον Χριστό. Να έρχεστε.